Συνεχίζονται και τέταρτη χρονιά ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο Ελληνικό στη Βελβίνα Ναυπάκτου. Η ανασκαφική ομάδα με επικεφαλή τον Διευθυντή του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών Νίκο Καλτσά και την καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αλίκη Μουστάκα, εδώ και 2 εβδομάδες ξεκίνησαν τις ανασκαφές στο χώρο και ήδη η αρχαιολογική σκαπάνια έφερε στο φως έναν ακόμη ναό. 15 χιλιόμετρα χωρίζουν την Ναύπακτο από τη θέση Ελληνικά Βελβίνας, όπου σε ένα μικρό ξέφωτο στην κορυφή του λόφου, Παλατράχης, μια μικρή ομάδα αρχαιολόγων προσπαθεί τα τελευταία 4 χρόνια να ρίξει φως στο γρίφο των ευρημάτων. Όλα ξεκίνησαν το μακρινό 1925, όταν ο Αναστάσιος Ορλάνδος, αρχιτέκτονος και αρχαιολόγος που συνέβαλε τα μέγιστα στον τομέα των κλασικών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών σπουδών στην Ελλάδα, σε ανασκαφή που πραγματοποίησε στο λόφο, έφερε στο φως ευμέγιστη ναό. Έτσι, εδώ και 4 χρόνια, φοιτητές της αρχαιολογίας και εργάτες της 36ης Εφορίας Αρχαιοτήτων, εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα συνέργα, εργάζονται πυροτοδός κάτω από τις ειδικές τέντες. Με ιδιαίτερη προσοχή και σχολαστικότητα, απομάκρυναν το χώμα και τις πέτρες από τις οριοθετημένες προς ανασκαφή περιοχές, ψάχνοντας για ανθρώπινη δραστηριότητα. Φέτος επικεντρώσαμε την προσοχή μας σε ένα κτίριο, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στους 2 ναούς, οι οποίοι αποτέλεσαν το κέντρο, επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας τις προηγούμενες χρονιές. Το κτίριο αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον σίγουρα όσον αφορά την λειτουργία του ιερού. Έδωσε κάποια στοιχεία τα οποία θα αξιολογήσουμε σύντομα. Μοιάζει να ανήκει στην ελληνιστική εποχή. Πάντως, παρόλο ότι μείναμε τόσο λίγο, πιστεύω ότι προχωρήσαμε ένα βήμα μπροστά. Στον αρχαιολογικό χώρο όμως σήμερα βρέθηκε και ο νομάρχης του Λακαρδανίας Θήμιος Σόκος, συνοδευόμενος από τον αντινομάρχη Παναγιώτη Κατσούλη, την προϊσταμένη της 36ης Εφορίας Κλασικών Αρχαιοτήτων Μαρία Σταυροπούλου Γάτση, τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Βελβίνα Θανάση Κοντοχρήστο και μέλη του διοικητικού συμβουλίου του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού. Ο κύριος Σόκος ενημερώθηκε από τους επικεφαλής της ομάδας για την περιοχή και για την πορεία της ανασκαφής, ξαναγήθηκε στους χώρους και είδε από κοντά τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η ομάδα για τα μέχρι στιγμής ευρήματα αλλά και για τα προβλήματα που απασχολούν τους αρχαιολόγους. Οι έρευνες περιορίζονται μόλις σε 3 εβδομάδες το χρόνο, αφού οι πόροι είναι λίγοι και πενιχροί, με αποτέλεσμα και ο χρόνος να περιορίζεται αλλά και το απαιτούμενο προσωπικό να λείπει. Σημαντικό επίσης πρόβλημα είναι και ο δρόμος πρόσβασης. Όμως η επίσκεψη του νομάρχη του Λακαρδανίας στη Βελβίνα έκρυβε και μια ευχάριστη έκπληξη για τους αρχαιολόγους, αφού ο κ. Σόκος δεσμεύτηκε ότι η νομαρχία θα είναι χορηγός και θα ενισχύσει τις προσπάθειες των αρχαιολόγων εθελοντών, όπως τους χαρακτήρισε, αφού δουλεύουν κάτω από δύσκολες συνθήκες και με πενιχρά μέσα. Είμαστε στο πλευρό τους, τόνισε ο κ. Νομάρχης και έμεινε ικανοποιημένος από το έργο που επιτελείται στον αρχαιολογικό χώρο, ενώ εντός των ημερών λύνεται και το πρόβλημα της πρόσβασης. Εδώ και 4 χρόνια. Τον κύριο Καλτσά και την κυρία Μουστάκα γίνεται μια πάρα πολύ σπουδαία δουλειά στη Βελβίνα. Σε τούτο το χώρο τον αρχαιολογικό. Όπου κάθε χρόνο έρχονται και καινούργια πράγματα στο φως και σε ένα βαθμό θα αναθεωρηθεί και η ιστορία της περιοχής από τα ευρήματα της Βελβίνας. Παρουσιάστηκε η δουλειά αυτή, θα θυμάστε, στο συμπόσιο που είχαμε κάνει στο Μεσολόγιο. Και ήταν, θα έλεγα, και η ευχάριστη έκπληξη του συνεδρίου, μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις του συνεδρίου, σε ό,τι έχει να κάνει με τα κλασικά της ναυπακτίας και της ναυπάκτου. Ήρθα εδώ από υποχρέωση να υποστηρίξω τη δουλειά τους. Και θα το κάνω. Θα είμαστε χορηγοί στην προσπάθεια αυτή, έστω και αν δεν έχουμε αρμοδιότητα. Νομίζω ότι πρέπει να βοηθούμε αυτή την προσπάθεια. Οι άνθρωποι έρχονται εδώ και κάνουν αυτή τη δουλειά με πολύ μεγάλη δυσκολία. Είναι οι θελοντές. Θέλω πραγματικά να τους ευχαριστήσω και να συμβάλλω κι εγώ στο μέτρο του δυνατού στις προσπάθειές τους. Τις ευχαριστήσεις τους εξέφρασαν η κυρία Μουστάκα και ο κύριος Καλτσάς για τη χορηγία που τους προσφέρει ο κύριος Σόκος, αφού έτσι την επόμενη χρονιά ο χρόνος των ανασκαφών θα διπλασιαστεί, προβλήματα θα λυθούν και σίγουρα τα αποτελέσματα των ανασκαφών θα είναι καλύτερα. Νιώθουμε ικανοποίηση, τόνισε ο επικεφαλής, καθώς έτσι δικαιώνονται οι κόποι 4 ετών. Σήμερα η παρουσία του κυρίου Νομάρχη εδώ μας χαροποίησε και μας εμψύχωσε και μας έκανε να είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι. Η ανασκαφή και φέτος πήγε πολύ καλά, είχαμε αρκετά ευρήματα και ελπίζω του χρόνου να συνεχιστεί για περισσότερο χρόνο, γιατί 2 εβδομάδες είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος για μια ανασκαφή, και να μπορέσουν να γίνουν φυσικά και κάποιες εργασίες εδώ για το χώρο, να φροντίσουμε λίγο το χώρο, να γίνει μια αποψήλωση, να γίνει μια περίφραξη, να γίνει ο δρόμος που γνωρίζουν όσοι έρχονται εδώ ότι είναι δύσβατος και δύσκολος ο δρόμος, και ελπίζω με την στήριξη του κυρίου Νομάρχη αυτό
Αν όχι όλα, κάποια θα γίνουν σίγουρα. Την ικανοποίησή τους όμως και τις θερμές ευχαριστίες προς τον Ομάρχη εξέφρασαν και ο πρόεδρος του χωριού Θανάσης Κοντοχρήστος, αλλά και η πρόεδρος του συλλόγου Μαρία Μπέσα Πανουριά, οι οποίοι εξέφρασαν την επιθυμία τους να καταστεί ο χώρος κάποια στιγμή επισκέψιμος. Κάτι που απαιτεί και την έμπρακτη θέληση των εμπλεκόμενων φορέων. Βλέπω ότι πάνε πολύ καλά. Μόνο, όπως βλέπετε κι εσείς, ότι χρειάζεται ρευστό. Και το ευχάριστο είναι ότι η επίσκεψη και η υπόσχεση του κυρίου Νομάρχη μας χαροποίησε και πιστεύω ότι θα πάμε κάπως καλύτερα, μελλοντικά. Ειλικρινά χαίρομαι για όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά, η αρχία έγινε, οι υποσχέσεις του κυρίου Νομάρχη μας ικανοποίησαν και εύχομαι να υλοποιηθούν. Εμείς σας σύλλογος θα βοηθήσουμε ό,τι χρειαστεί.